Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Πέμπτη σήμερα, 1 Ιανουαρίου του 2015 και είναι τα νέα από τη τηλεόραση του Art Channel Θράκης. Την κοπή Βασιλόπουτας πραγματοποίησε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Χρήστου Μέτιου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρουνιάς και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, πολλών επισήμων, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιεί την κοπή Βασιλόπουτας στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρουνιάς και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, πολλών επισήμων στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών. Δέσποτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός, Αγίρε Μαρία, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και εις τιμήν και μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κυσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντου. Σήμερα και συγχαίρω τον Περιφερειάρχη για αυτήν την πρωτοβουλία, την πρώτη ημέρα, εδώ σε αυτό το κατάστημα, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης, εδώ που εργάζονται όλοι μαζί ενενείς στόματι για το καλό και για την πρόοδο αυτής της περιοχής και αυτού του νομού, αυτήν την πρώτη επίσημη μέρα του έτους, ευλογούμε τα δώρατα αυτά, αλλά και ό,τι σήμερα υπάρχει στα τραπέζια όλων των οικογενειών και των ανθρώπων, με την προσευχή ο Θεός να τα αυξάνει και να τα πληθύνει και να μην υπάρχει άνθρωπος πάνω στον κόσμο, αλλά και στην δική μας εδώ περιοχή που να στερείται από αυτά. Έτσι λοιπόν αυτήν την ημέρα που ο ένας τον άλλον θα ευχόμαστε χρόνια πολλά, αυτά λοιπόν τα χρόνια να είναι αφενός μεν πολλά, αλλά αφετέρου δεν να είναι καρποφόρα, να είναι δημιουργικά, να είναι αυτά που δεν θα μας περιορίσουν για πολλά ή λίγα χρόνια για να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά θα είναι εκείνα τα χρόνια που θα μας ανοίξουν δρόμο και δίωδο στην αιωνιότητα. Τις δικές σου ευχές για το 2015 έδωσαν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Χρήστος Μέτιος. Εύχομαι ευτυχία ατομική και οικογενειακή στον καθένα από τους πολίτες, όλους. Και επίσης εύχομαι να είναι μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά προκοπής, τόσο για τους πολίτες, όσο για την περιφέρεια, όσο και για την πατρίδα μας. Είναι γνωστό ότι η πατρίδα μας πέρασε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές. Στιγμές που ανησυχήσαμε όλοι για το ποιο θα είναι το μέλλον. Η κατάσταση αυτή έχει βελτιωθεί σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή την ώρα έχουν λυθεί τα πάντα. Βρισκόμαστε πάλι σε μια καμπή δύσκολη. Θεωρώ όμως ότι ο σοφός ελληνικός λαός που γνωρίζει, κρίνει καλύτερα από όλους και αυτός είναι εκείνος που θα δείξει το δρόμο. Το δρόμο της αλήθειας, του ρεαλισμού και της ειλικρίνειας. Για την περιφέρεια. Η περιφέρεια στα επόμενα χρόνια επανατοποθετείται. Επανατοποθετείται συνολικά. Και επανατοποθετείται παρά τις δύσκολες στιγμές, έχοντας ως γνώμονα την αισιοδοξία, η οποία δεν είναι αβάσιμη, πηγάζει από τις δικές της δυνάμεις. Ζούμε σε έναν τόπο που έχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Μια τεράστια δύναμη, η οποία δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε επί πολλά χρόνια. Αυτή η δύναμη, σε όλα τα μήκη και πλάτη, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επαγγέλματα,
θα ενεργοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί. Δεν φτάνουν οι αρχές για να πάμε μπροστά. Η μεγάλη δύναμη είναι το ανθρώπινο κεφάλι. Είναι οι άνθρωποι του τόπου. Είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο και θέλουν να τον πάνε μπροστά. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας αυτά τα τελευταία χρόνια πέρασε, ήταν δύσκολα τα τελευταία χρόνια για τη χώρα μας. Υπήρξαν δυσκολίες πολλές εξαιτίας της κρίσης που βρήκε τις δομές του κράτους μας απροετοίμαστες. Η δική μας περιφέρεια επλήγει ακόμη περισσότερο από την κρίση αυτή. Αναφέρθηκε πριν. Οι δύο δείκτες, οι βασικότεροι δείκτες, η αύξηση της ανεργίας και η μείωση του εισοδήματος δείχνουν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Είναι, όχι δείχνουν, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό αποδεικνύει το ότι παρά τα τόσα χρήματα, παρά τα τόσα εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τρία κοινοτικά πλαίσια, το τέταρτο το ΕΣΠΑ και πόσα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν οδήγησαν σε ουσιαστική ανάπτυξη. Φυσικά και γίνανε έργα, αλλά προφανώς τα έργα αυτά δεν οδήγησαν σε ουσιαστική ανάπτυξη. Το τυχερό φλουρί έπεσε κατά το ίμιο στο Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Μαρονίας Οικουμωτίνης κ. Παντελεήμων και στο Περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς έκοψε τη Βασιλόπιτα ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μαρονίας και Οικουμωτίνης κ. Παντελεήμων στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Οικουμωτίνης παρουσία πολλών επισήμων και πλήθος κόσμου. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μαρονίας και Οικουμωτίνης κ. Παντελεήμων έκοψε την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε τη Βασιλόπιτα στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Οικουμωτίνης παρουσία πολλών επισήμων και πλήθος κόσμου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και εις τιμήν και μνήμην των Αγίης Πατρός Πάντων, Βασιλείου Πατρός Κοντρού και Σωρίες Πατρός Χριστού. Την απόψινή βραδιά που σε λίγες ώρες θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά για την περιοχή μας, την πόλη μας, τη Μητρόπολη μας. Εδώ, στο κέντρο της τοπικής, θα έλεγα, εκκλησίας, στο Ιερό Επισκοπείο, ο Μητροπολίτης, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου, οι άρχοντες, οι συνεργάτες της Μητροπόλεως, αλλά και εκπρόσωποι του λαού μας, θα αναπέμψουμε την πρώτη, θα έλεγα έτσι, δοξολογία και ευχαριστία και θα κόψουμε την πρώτη πρωτοχρονιάτικη πίτα για να ακολουθήσουν όλες οι άλλες των φορέων, των συλλόγων αλλά και των οικογενειών της κάθε, θα έλεγα έτσι, κατοίκων εκκλησίας, της κάθε οικογένειας που είναι η κατοίκων εκκλησία, με αποτέλεσμα με ευχές, με χριστές ελπίδες αλλά και με προσευχές να παρακαλέσουμε τον Θεό να ευλογήσει τον νέο ενιαυτό της Χριστότητός Του, ούτως ώστε να είναι ειρηνικός και σωτήριος. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω στους ανθρώπους μας σήμερα, ότι μας χαρίζεται από τον Θεό ακόμα μια καινούργια χρονιά και εμείς οφείλουμε να εξαγοράσουμε αυτόν τον χρόνο της ζωής μας με έργα καλά και αγαθά, με ενότητα, με αγάπη, με συνοχή και με ειρήνη μεταξύ μας. Να είναι ευλογημένη η νέα χρονιά, να είναι πολύκαρπη και καλύκαρπη και η χάρις του Θεού, διαπρεσβειών του μεγάλου αυτού Αγίου της πίστεώς μας, του μεγάλου Βασιλείου, να είναι πλούσια στη ζωή όλων. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, καθώς σε πολλές περιοχές έχουν δημιουργηθεί προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας. Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, καθώς σε πολλές περιοχές έχουν δημιουργηθεί προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με δεδομένες τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και εν ώψη της συνεχιζόμενης μεγάλης προσέλευσης των πολιτών στα σημεία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, η εμπρόθεσμη πληρωμή τους θα μπορεί να γίνεται μέχρι τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015. Η ίδια προθεσμία ισχύει και σε ό,τι αφορά την κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Νωρίτερα, αρμόδια στελέχη, λένε με πληροφορίες, ανέφεραν πως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα μπορούσε να επεκτείνει τη διαδικασία μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2015.
2015, αν διαπιστωθούν προβλήματα και καθυστερήσεις. Η παράταση μέχρι τη Δευτέρα ισχύει και για την παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Πρέπει να σημειωθεί πως ήδη ξεπερνούν τους 100.000 ιδιοκτήτες ΙΧ που έχουν καταθέσει τις πινακίδες στη συνεφορία προκειμένου να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2015. Καθημερινά τις τελευταίες 50 ημέρες προσέρχονται στη ζωή εκατοντάδες πολίτες για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται πως το περασμένο έτος 135.000 ιδιοκτήτες ΙΧ είχαν καταθέσει τις πινακίδες, ενώ το διάστημα 2010 έως 2013 περίπου 874.000 ιδιοκτήτες ΙΧ παρέδωσαν τις πινακίδες τους. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την αύξηση των τελών κυκλοφορίας με τα τεκμήρια που εφάρμοσε η φορολογική διοίκηση για την τεκμαρτή φορολόγηση εισοδημάτων, αλλά και βεβαίως με το φόρο πολυτελείας για το υψηλού κυβισμού οχήματα. Υπογραμμίζεται ότι με την υποβολή δηλώσεων ακινησίας και την κατάθεση των πινακίδων στη ζωή που θα υποβληθούν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι που διαθέτουν ΙΧ, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες όχι μόνο απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας του 2015, αλλά γλιτώνουν και από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το επόμενο έτος, καθώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2015 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα ΙΧ αυτοκίνητά τους. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της κύρια σύνταξη, η οποία διαχωρίζεται πλέον σε βασική και αναλογική, αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα που φέρνει το 2015. Η σημαντικότερη αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα που φέρνει το 2015 είναι ο νέος τρόπος υπολογισμού της κύρια σύνταξη, η οποία διαχωρίζεται πλέον σε βασική και αναλογική. Επίσης, έρχονται μειώσεις σε επικουρικές συντάξεις και FAPAX βοηθήματα εξαιτίας της ευρύτερης εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, ενώ αλλαγές προβλέπονται και σε όρια ηλικία συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, όπως οι ένστολοι, οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγινά και οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες εργασίας. Επιμέρους αλλαγές εφαρμόζονται στις συντάξεις του Δημοσίου, των Ειδικών Ταμείων αλλά και του ΟΓΑ. Οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα που θα εφαρμοστούν εντός του 2015 είναι: από το νέο έτος εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων κύριας ασφάλισης, ο οποίος καθιερώθηκε με τον νόμο 3863 του 2010. Επίσης, υπάρχει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο στο ΕΤΑ, όπου υπήρξε μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 5,2%. Αλλαγές στον υπολογισμό των FAPAX βοηθημάτων. Το νέο σύστημα αναμένεται να ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2015, οπότε και θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα FAPAX σε όσους δημόσιους υπαλλήλους υπέβαλαν αίτηση το φθινόπωρο του 2013. Μετοχικά ταμεία. Εφαρμόζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στα μετοχικά ταμεία. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει νέες παρεμβάσεις μειώσεις όπου διαπιστώνονται ελλείμματα. Όρια ηλικίας βαρέων ανθυγινών ΙΚΑ. Αύξηση του ορίου ηλικίας των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ημέρες πραγματοποιήθηκαν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Όρια ηλικίας γυναικών ΙΚΑ, αύξηση του ορίου ηλικίας των γυναικών στο ΙΚΑ που έχουν 10.000 ημέρες ασφάλισης. Αγρότες ΟΓΑ, μειώνεται κατά 4% το ποσό της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ. Σύμφωνα με το νόμο 2458-97, όσοι συνταξιοδοτηθούν από το κλάδο κύριας ασφάλισης του οργανισμού το 2015 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2014. Μείωση κύριων συντάξεων σε δημόσιο δέκο τράπεζες. Πρόκειται για μείωση της τάξης στο 1% του ποσοστού αναπλήρωσης και αφορά παλαιότερο νόμο του 2002. Ένστολη. Αύξηση χρόνου ασφάλισης για τις συνταξιοδότητες χωρίς όριο ηλικίας. Οι ένστολοι που θα θεμελιώσουν δικαίωμα συμπληρώνοντας 24,6 πραγματικά έτη ασφάλισης από τη νέα χρονιά δικαιούνται πλήρη σύνταξη είτε συμπληρώνοντας το 60 έτος είτε με συνολικά 40 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας. Ενώ υπάρχουν και μέτρα που έπονται, νέο πακέτο με ευρύτερες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κυβέρνηση και Τρόικα. Πέρα των ασφαλιστικών αλλαγών που επέρχονται από 1 Ιανουαρίου 2015 ως απόρρια παλαιότερων νομοθετικών ρυθμίσεων και οφορούνται ευρύτερες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα με νέο πακέτο μέτρων το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με την αλληλογραφία που έχουν ανταλλάξει τα δύο μέρη στο πλαίσιο των συνομιλιών Υπουργείου Εργασίας και Δανειστών, τα μέτρα που συζητούνται αλλάζουν άρνη το χάρτη του ασφαλιστικού. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατάργηση όλων των πρώην συνταξιοδοτήσεων πριν από το 62ο έτος στις ηλικίες και τη δραματική αύξηση των ετών ασφάλισης από τα 15 στα 20 προκειμένου να λάβει ο ασφαλισμένος την κατώτατη σύνταξη. Την καθιερωμένη γιορτή των παιδιών των αστυνομικών υπαλλήλων πραγματοποίησε στη σχολεία στη Φυλάκο Κομωτινής η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με τα παιδιά να μένουν ενθουσιασμένα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης πραγματοποίησε την καθιερωμένη γιορτή των παιδιών των αστυνομικών υπαλλήλων στη σχολεία στη Φυλάκο Κομωτινής μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με τα παιδιά να μένουν ενθουσιασμένα. 2, 3, 4. Και εσένα σε έφυσε διάλεξη πριν, σταμάτα. Για άλλη μια χρονιά, εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης ετοίμασε για τα παιδιά των μελών συναδέλφων μας τη χριστουγεννιάτικη γιορτή,
εδώ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμωνας στη Φυλάκων Κομωτινής. Είναι η πέμπτη συνεχή χρονιά που διοργανώνεται εδώ η γιορτή μας. Αλλά για μας σήμερα είναι σαν την πρώτη φορά, γιατί επιτρέψτε μου τον όρο, μετά από 2 χρόνια κατοχής των εγκαταστάσεων του Τμήματος Δοκίμωνας στη Φυλάκων Κομωτινής, μετά την φοινιδιαστική και αποτρόπαιη απόφαση της πρώην πολιτικής και φυσικής ηγεσίας μας να εγκαταστήσει μέσα στο Πανεπιστήμιό μας στη φυλακή, και έπειτα από την γενναία απόφαση του νυν υπουργού μας, του κ. Βασίλη Κικίλια, να υπογράψει το κλείσιμο του κουφά Κομωτινής και να παραδώσει τη σχολή ξανά στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε, στην εκπαίδευση λοιπόν. Είναι σαν να είναι η πρώτη μας φορά, η χαρά μας είναι διπλή, και τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί με τα παιδιά μας, αλλά γιορτάζουμε και την επαναλειτουργία, την αμυγή επαναλειτουργία της σχολής σας στη Φυλάκων Κομωτινής. Είναι μια γιορτή που ετοιμάζουμε πολύ αγάπη για τα παιδιά των συναδέλφων, και πρέπει να πω ότι αυτά τα παιδιά, έχοντας γονείς που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και τους στερούνται τις περισσότερες φορές αυτές τις Άγιες Μέρες, έχει μεγάλη σημασία για μας, για το Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τους γονείς τους συνδικαλιστικά, να τα βλέπουμε να χαίρονται τόσο πολύ, να εκστασιάζονται, επιτρέψτε μου να πω, όπως είδατε κι εσείς. Έτσι φέρνουν και εμάς κοντά στο Πνεύμα των Χριστουγέννων, γινόμαστε και εμείς μαζί τους παιδιά. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια καλή χρονιά, να μεταφέρω μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, και ιδιαίτερα επιτρέψτε μου να ευχηθώ χρόνια πολλά στους συναδέλφους μου όλους, αλλά σε αυτούς που τις Άγιες αυτές τις μέρες βρίσκονται επί το έργον, κινδυνεύοντας τη ζωή τους στο πεζοδρόμιο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, και η μεγαλύτερη ευχή μου και ελπίδα μου είναι να μην έχουμε αυτή τη χρονιά που μας έρχεται το 2015 άλλο νεκρό αστυνομικό. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα και χρόνια.